Ο κόσμος συγκλονίστηκε από το χαμό της κόρης σας. Ναι. Ήταν πολύ αγαπητή. Και όλοι μου λένε, ακόμα και ο κλήρος, οι παπάδες, που εγώ τους ρίχνω λίγο ευθύνη, γιατί αυτοί τις λέγανε, δώσε ό,τι έχει, να δίνεις. Αυτή δεν έδωσε μόνο υλικό, δεν έδωσε δηλαδή βοήθεια, ή γυρίζοντας σε διάφορα ιδρύματα, γυροκομεία, ορφανοτροφία. Τελευταία, ξέρεις τι έκανε. Πήγαινε και έδινε μαθήματα σε μικρά παιδιά, σε ορφανοτροφία ή σε παιδιά που δεν μπορούσαν, δεν είχαν τους πόρους, και τους έκανε γαλλική, γιατί είχε σπουδάσει γαλλική φιλολογία, είχε το Σορμπόν. Και η Γεωργία, όπου πήγε στο Εθνικό Θέατρο, έκανε 4 χρόνια. Από εκεί έφυγε με υποτροφία. Από το σχολείο που έφτασε στη Ράλιο, ξέρω εγώ που είχε φτάσει τότε, είχε 10 ή 12. 10 με 12 βραβεία και αριστεία στο δωμάτιο, στο σπίτι που έμενε. Στον Πειραιά ο κάθε δήμαρχος που έβγαινε ήθελε να την κάνει δημοτικό σύμβουλο. Τόσο αγαπητή ήταν. Όχι μόνο αγαπητή. Δεν ξέρω. Από 6 χρονών που έβγαλε τον Ήπιο, μου έκανε κάτι, με έφερε σε τόσο δύσκολη θέση που με προβλημάτιζε. Όταν μου έκανε μια ερώτηση, εγώ την απαντούσα πλαγίως. Πατερούλη, με πας να μου ξεφύγεις, πες μου αυτό είναι. Της είχατε αδυναμία. Μόνο αδυναμία εγώ. Είναι σαν να ξεριζώθηκε η καρδιά μου. Είχε αφήσει ένα σημείωμα. Τι σημείωμα ήταν αυτό, τι έλεγε το σημείωμα? Ναι. Ότι ό,τι γίνει για μένα, εννοούσε τα περί κηδείας και τα λοιπά, μνημόσυνα και ξέρω εγώ, θέλω να γίνει σε πολύ κλειστό οικογενειακό χώρο. Δεν θέλω προβολές, δεν θέλω. Και έλεγε στη συνέχεια, όσο για τον τάβο, θα βάλετε ό,τι πιο απλό, πλάκα, μάρμαρο, σταυρό, ό,τι, και αφήστε τα άλλα, τα σκαλίματα και τα ξέρω. Δεν ήτανε περίεργο. Ήτανε πολύ ταπεινή, ήτανε σκενή, ήτανε ό,τι καλό υπάρχει ένας, ας το πούμε, άνθρωπος χριστιανός. Πίστευε πολύ. Ήτανε πολύ της θρησκείας. Δεν ήταν πολύ περίεργο που είχε αφήσει σημείωμα που να καθορίζει τα της κηδείας? Αισθανότανε κάτι, γιατί το άφησε αυτό το σημείωμα? Ίσως την τελευταία στιγμή που ακόμα μπορούσε. Όχι μόνο, πρέπει να το ξέρε για μένα, για μας πρέπει να το ξέρε τουλάχιστον, όχι ένα μήνα, 2 μήνες πριν. Είναι σαν να το επιβίωσε. Ήθελε να φύγει. Δεν της άρεσε αυτός ο κάτω κόσμος. Ήθελε να πάει στο δικό της κόσμο. Ήταν σαν να το επιδίωκε. Αφού κατάντησε και αφού δεν ήθελε να μάθει κανένας τίποτα. Όταν και ο πατέρας της και η μάνα της, η δική της, η στενής. Δεν ήθελε να πάει σε νοσοκομείο. Δεν ήθελε να πάει γιατρός εκεί να την εξετάσει. Ήθελε να μην μας στεναχωρήσει, να μην μας πληγώσει, να μην κάνει και να φύγει μόνη της. Ήταν... Να φύγει μόνη της. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι αυτοκτόνησε, αλλά έτσι πως είχε καταντήσει, περίμενε να πεθάνει, να φύγει, να πεθάνει. Ήτανε σαν να περίμενε και οπότε σαν να το ήθελε. Είχε γίνει σχεδόν ένα ράκος. Να πω, ξέρω εγώ. Και δεν ήθελε ούτε να τη δούμε. Είχε το πρόσωπό της αλλοιωθεί. Είχε κυρτώσει. Εδώ αυτό το κακτάκι που έχω ήταν η αγάπη της Γεωργίας. Άδειζε, έκανε κόκκινα αθάκια όταν ερχόταν η Γεωργία. Αυτή ήταν η Γεωργία. Έδινε ζωή. Ήθελε να γίνει καλόγρια. Ήθελε να γίνει, δεν την άφησα εγώ. Της λέω, άμα γίνεις καλόγρια, ξέχασέ με και θα σε ξεχάσω. Και τελευταία, λίγο πριν φύγει,
πολύ λίγο, 15-20 μέρες, επικοινώνησε με τη μαμά της τηλεφωνικώς, γιατί έμενε, είπα, στο Περιστέρι, και της λέει, μαμά, εγώ θα πάω για λίγες μέρες στο μοναστήρι και από εκεί θα φύγω και θα πάω στην Αμερική. Τι να κάνω? Για να χάσουμε τα ίχνη της. Για ποιο λόγο? Για να χάσουμε τα ίχνη της, το λέω. Για να μην ξέρουμε που βρίσκεται. Την ψάχαμε να βρούμε σε όλα τα νοσοκομεία ή τις κλινικές της Ελλάδας και εκείνη ήταν στο σπίτι της και της μπαίνει μέσα. Και πέθανε μαζί με το σκυλάκι της. Πέθανε. Έφυγε. Μαζί με το σκυλάκι της, το φάτσα, έτσι τον έλεγε ένα σκυλάκι. Πόσες μέρες ήταν στο σπίτι νεκρή? 2-3 ίσως, αλλά μία που έμενε μαζί ήταν δύο ώρα από το σπίτι, κάτω έμενε μια κυρούλα, κυρία, και απάνω έμενε η Γεωργία. Και πήγαινε αυτή και τη βοηθούσε. Και την τελευταία, λίγο πριν, την προηγούμενη ημέρα, να μην πω την ίδια, δεν είμαι τόσο πολύ σίγουρος, δεν είμαι. Ανέβηκε απάνω πάντα να τη βοηθήσει. Να κάνει κάτι, ακόμα και να πάει στην τουαλέτα. Και βλέπει κλειδωμένα. Και όπως μου είπανε και έμαθα, δεν ξέρω τώρα πώς το κάνανε αυτό, γιατί λέγεται παραβίαση ασύλου, πήρε την αστυνομία και σπάσανε την πόρτα και την βρήκανε. Την βρήκανε να κοιμάται. Είχα να επικοινωνήσω τηλεφωνικός και προσωπικός από τις 3 Ιανουαρίου του 2006, δηλαδή πριν 5,5-6 μήνες, που είχε τα γενέθλιά της. Έκλεινε τα 43, τώρα θα ήταν 43,5. Και με παίρνει τηλέφωνο εδώ, γιατί ύστερα από όλα τα άλλα είχε πάθει τέτοια εξάντληση. Θες από την νηστεία, σηκώνονταν 3 η ώρα και πήγαινε και έκανε λειτουργία σε διάφορα εξοπλίσια μοναστήρια για να κοινωνήσει. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχε χάσει 25 κιλά. Αν ήταν 70-72, επειδή ήταν και ψηλή, δεν ήταν πολύ χοντρή, γεμάτη, αλλά ήταν γύρω στα 70 τώρα. Είχε χάσει 25 κιλά. Από την απολία εξάντληση και αδυναμία, είχε χάσει σχεδόν και τη φωνή της. Και για να μην με παίρνει ή να μην την πάρω, δεν σήκωνε το τηλέφωνο, για να μην την ακούσω, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήθελε να πάει έστω και στο σπίτι γιατρός για την εξετάση. Και τελικά έπαθε ανακοπή και τελείωσε. Αυτό που λέγεται, ακόμα και ο πατέρας Ιλουανός, που λένε ότι έφυγε από καρκίνο. Εσείς τι πιστεύετε? Έχεις ακούσει να πεθάνει άνθρωπος από καρκίνο, όχι στο τελευταίο στάδιο να είναι, όχι καρκίνο λευκαιμία του αίματος, και απάνω στην καρδιά να τον έχει να φύγει σε τόσο χρονικό διάστημα? Το έχετε ακούσει αυτό? Θα μου πεις, μπορεί να μην το ξέραμε κι εμείς, για να μην μας το έλεγε. Αλλά εγώ τουλάχιστον το αποκλείω. Κάπου 2 ή 3 μέρες πριν φύγει, παίρνει την αδερφή της, ή μάλλον τη μαμά της, τηλέφωνο, ο Άρης, ο οποίος είναι από την Κρήτη και είναι και σπιτονικοκύρης της. Και μας παίρνει τηλέφωνο 2-3 μέρες πριν από την Κρήτη και μας λέει, κοιτάξτε τι θα κάνετε, η Γεωργία είναι πολύ σοβαρά. Από εκεί το μάθαμε, από την Κρήτη. 2-3 μέρες πριν πεθάνει. Ναι, είναι πολύ σοβαρά. Παίρναμε τηλέφωνο, αλλά φοβόντουσα τι έργο. Δεν παντρεύτηκε και δεν άνοιξε σπίτι, γιατί από τότε αυτό το παιδάκι, ο Παναγιωτάκης, που ήταν εκεί στο μπαλκόνι και παίζανε 2 χρονών, έπεσε και σκοτώθηκε. Και από τότε, ακόμα, η Γεωργία δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Το μάθαμε την Κυριακή,
6,5 ώρα που ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί ήρθε ο γιος και ο γαμπρός μου να μας πάρουν από εδώ. Ήτανε και η μαμά της εδώ. Και ο γιος, πάω μέσα στην κουζίνα, κάτι να τους δώσω, να τους κεράσω. Και μου λέει, έρχεται ο γιος και μου λέει, μπαμπά, θέλω να είσαι δυνατός. Άρα εγώ τι συμπέραμε, και ο καθένας τι συμπέραμε. Ότι το ξέρω, ότι η Γεωργία είχε πει. Και σκαθοδόν όταν φύγαμε γύρω... Και τι σας είπε ο γιος σας? Τίποτα άλλο από αυτό. Τι συμβαίνει, εγώ δεν τον ρώτησα, επίτηδες. Και ακούμε και... Και λέει ότι η Γεωργία μας έφυγε. Ήτανε, ίσως να ήτανε έτσι, να το μάθουμε μέσα σας. Εγώ πήγα να ανοίξω την πόρτα, αλλά με προλάβανε να πηδήξω. Πηγαίναμε στην Αττική Οδός. Το αμάξι ήταν εν κινήσει. Και έτρεχε ο γιος, πάει πάντα στην τρίτη, στην αριστερή λωρίδα. Θα με σκοτώναν το αυτοκίνητο. Πήγα να ανοίξω την πόρτα για να φύγω, μόλις τ' άκουσα. Πού κοιμόταν η Γεωργία όταν έρχονταν εδώ? Σε ένα από αυτά τα δύο τα κρεβάτια. Προτιμούσε το μέσα. Αλλά δεν ήθελε, ήταν incognito, δεν ήθελε να ξέρει και να τη βλέπει κανένας. Εγώ αυτή πρόλαβα και την πήρα και την έχω κάτω από το μαξιλάρι μου. Την κρατάτε κάτω από το μαξιλάρι σαν φυλαχτό? Μα σας είπα, εγώ είναι λίγες οι ώρες του ύπνου μου. 2-3 ώρες, άντε να πάει 4. Και σε αυτό το μικρό διάστημα βλέπω, επικοινωνώ μαζί της. Καταλαβαίνεις. Οπότε είναι σαν να ζει. Δηλαδή πιο πολύ τη βλέπω τώρα και επικοινωνώ παρά όταν ήταν εν τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ήτανε το διαμάντι μου, ήτανε ο θησαυρός μου. Ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον κόσμο για κάποιον, ήταν για μένα η Γεωργία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και εκτός από όλα τα άλλα, όχι ότι να αγαπάω τα άλλα μου παιδιά, ήτανε και ήμουνα και ήτανε η αδυναμία, ο ένας τ' αλλού. Το καταλαβαίνεις αυτό? Τι άλλο μάλλον μου να πω, δεν ξέρω. Τι άλλο. Δεν πέθανε. Έφυγε ο άγγελός μου. Έκανε φτερά. Τώρα αν ήταν λίγο ματωμένα τα φτερά. Τι θα σας λείψει από τη Γεωργία? Εκτός από την ίδια, από τον άγγελο, τι άλλο. Τι άλλο. Η υπερηφάνειά της, η αγάπη της. Ένα αγγελούδι μας έφυγε, αυτό μόνο θα λείψει. Ότι μας έφυγε. Ή μάλλον εμένα, δεν ξέρω για τους άλλους, ακόμα και για τη μαμά της, έφυγε το πολύτιμότερο πράγμα που υπήρχε στον κόσμο. Το πιο πολύτιμο πράγμα που υπήρχε στον κόσμο, τους είπα και τους παρακάλεσα και μου ανοίξανε τον τάφο. Και μπήκα μέσα και την αγκάλιασα και τη φύλαγα.